βιομηχανία των gaming περιφερειακών είναι παράξενη. Από τα πληκτρολόγια μεμβράνης περάσαμε στα μηχανικά πληκτρολόγια και τώρα ξημερώνει η εποχή των υβριδικών προϊόντων. Το αν όλο αυτό είναι καλό ή κακό, δεν είμαι ακόμα σε θέση να το γνωρίζω. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το Razer Ornata Chroma. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πληκτρολόγια της Razer εδώ και καιρό. Το Ornata κουβαλάει τη νέα πατέντα της εταιρείας, της οποίας η αποδοχή από τον αρμόδιο οργανισμό υβριστιχνίας εκκρεμεί, που θέλει την παροχημένη τεχνολογία της μεμβράνης και την αίσθηση του μηχανικού διακόπτη να ζουν κάτω από το ίδιο πλήκτρο. Την πατέντα την λέει Mecha Membrane. Ας δούμε όμως λίγο το keyboard και έπειτα θα περάσω σε αυτούς τους ιδιαίτερους διακόπτες. Το Ornata έρχεται σε τυπική συσκευασία, καλοπεριποιημένη όπως πάντα από την εταιρεία, η οποία συνοδεύεται από ένα βιβλίο οδηγιών και από δύο αυτοκόλλητα της Razer. Το πληκτρολόγιο εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ένα Black Widow και πράγματι σχεδιαστικά ακολουθεί παρόμοια γραμμή. Οι απότομες άκρες, οι επίπεδες επιφάνειες και η πολύ στιβαρή συμπαγής κατασκευή και εδώ δηλώνουν το παρόν. Το μοναδικό που βλέπω υποβαθμισμένο σε σχέση με τα Black Widow είναι το πλαστικό, το οποίο στο Ornata φαίνεται λιγάκι πιο φτηνό. Γενικά όμως η ποιότητα είναι καλή. Στο κάτω μέρος υπάρχουν διάδρομοι για το καλώδιο, λαστιχένιοι πάτη στις 4 γωνίες και φυσικά διακόπτες για τη μερική ανύψωση του πληκτρολογίου. Το παράπονο μου εδώ είναι ότι θα ήθελα να έχει μεγαλύτερη κλίση, μιας ακόμη και με τους διακόπτες σε όρθια θέση είναι αισθητά χαμηλωμένο. Το καλώδιο είναι ενισχυμένο και υφασμάτινων ινών και η USB απόλυξη που συνδέεται στο PC επιχρυσωμένη. Ένα από τα selling point του, τουλάχιστον για εμένα που έχω πρόβλημα στον καρπό μου, είναι το αποσπόμενο wrist rest. Το πολύ ωραίο σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με άλλα wrist rest, είναι πως δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο δέσιμο, μιας και τη δουλειά την κάνει ένας μαγνήτης που αφενός κρατάει το επιπλέον κομμάτι στη θέση του, από την άλλη, αν θέλεις να το αφαιρέσεις, το κάνεις πανεύκολα και γρήγορα. Το μαξιλαράκι είναι μαλακό και έχει επενδυθεί με εκείνη τη λεπτή δερματίνη που χρησιμοποιεί η εταιρεία στα earcaps των ακουστικών της. Για την ώρα είναι πολύ ωραίο, αλλά λιγάκι φοβάμαι την αντοχή της δερματίνης στον χρόνο. Όσον αφορά το layout, η ελληνική αντιπροσωπεία φρόντισε ώστε τα Ornata που θα ανέβουν στα ράφια της χώρας μας να έχουν αμερικανικά πρότυπα, δηλαδή μεγάλο shift και μικρό ender, αλλά να υπάρχουν ενδείξεις ελληνικών χαρακτήρων στα πλήκτρα. Στα υπόλοιπα έχουμε ένα φυσιολογικό, σύγχρονο πληκτρολόγιο με το function key να αναλαμβάνει όλη τη δουλειά των δευτεροβουσών λειτουργιών σε κάποια πλήκτρα όπως είναι αυτά των medias, της αλλαγή των προφίλ κτλ. Φυσικά όλα τα πλήκτρα είναι πλήρως προγραμματιζόμενα μέσω από το Razer Synapse 2, το οποίο έχει βελτιωθεί αισθητά τουλάχιστον όσον αφορά την αξιοπιστία του. Όπως προανέφερα, το Ornata είναι το πρώτο keyboard της εταιρείας που κάνει χρήση των νέων υβριδικών διακοπτών ονόματι Mecha Membrane, που πρακτικά είναι συνδυασμό της τεχνολογίας της μεμβράνης και των μηχανικών πλήκτρων. Η αίσθηση που χαρίζουν κατά το πάτημα δεν σας κρύβω ότι για εμένα τουλάχιστον είναι πρωτόγνωρη. Αφενός υφίσταται η κλίκη φύση, αφετέρου δεν είναι τόσο έντονη και σίγουρα δεν υπάρχει η μεγάλη διαδρομή μέχρι την ενεργοποίηση του διακόπτη. Τα πλήκτρα από την πλευρά τους δεν είναι ούτε υψηλά όπως τα υπόλοιπα πληκτρολόγια, ούτε τα χαμηλά που συναντάμε συνήθως στα λάπτοπ, αλλά έχουν εκείνη τη μεσαία υπόσταση και είναι ελαφρώς υπερυψωμένα. Τα πρώτα λεπτά χρήσης με αυτά τα πλήκτρα ήταν παράξενα. Αφού τα συνήθισα όμως, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσαν. Και μου άρεσαν πολύ. Και στο gaming και στη δακτυλογράφηση τα βρήκα βολικά και γρήγορα. Επίσης δεν είναι ιδιαίτερα θορυβόδες σαν πληκτρολόγιο, οπότε θα το πρότεινα για αυτούς που ψάχνουν κάτι πιο ήσυχο, που όμως δίνει και το ηχητικό feedback που κάποια αναζητούν. Το Ornata χαρακτηρίζεται από rollover και anti-ghosting 10 πλήκτρων. Ως chroma έκδοση, το νέο keyboard της Razer ενσωματώνει οπίσθιο φωτισμό με δυνατότητα εναλλαγής εκατομμυρίων χρωμάτων, συνδυασμών και εφέ. Γνωστά πράγματα εδώ και χρόνια. Οι σχεδιαστές όμως έχουν αφήσει μερικά μεγάλα κενά κάτω από τα πλήκτρα, με αποτέλεσμα ο φωτισμός να είναι από τους πιο εντυπωσιακούς που έχω δει εγώ σε chroma προϊόν. Το Razer Ornata κυκλοφορεί στη χώρα μας με επίσημη τιμή λιανικής στα 89€ και 99 λεπτά. Γενικά, στο σύνολό του, το νέο keyboard της εταιρείας μου άρεσε και θεωρώ πως αποτελεί μια ιδιαίτερη και καλή πρόταση για αυτούς που θέλουν κάτι διαφορετικό, αλλά το ίδιο αποτελεσματικό. Ήμουν ο Σάκης, είστε στους Unboxholics, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.